ξέρετε κυρίες και κύριοι, άλλο έχει προκληθεί από την κοινική δήλωση του Παύλου Πολάκη στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο οποίος είπε ότι ο κρατικός μηχανισμός λειτουργήσε αποτελεσματικά, αλλά ο αριθμός των θυμάτων θολώνει την εικόνα. Την παρέτηση του αναπληρωτή Υπουργού Υγεία ζητάει η Νέα Δημοκρατία, ενώ προκλητικέ χαρακτηρίζουν τι δηλώσει Πολάκη, κόμματα και πολίτε στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Έσθηση προκάλεσαν και τα όσα είπε η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, η οποία με συνέντευξή της στην Εφημερίδα των Συντακτών ασκεί μεν κριτική σε εκείνους που αναφέρουν ότι όλα έγιναν καλά στην πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική, δεν αναφέρεται όμως στις δικές της ευθύνες. Πολιτική θύελα έχει προκαλέσει η προκλητική δήλωση του Παύλου Πολάκη για τους νεκρούς από τη φωτιά στο μάτι ότι θολώνουν, όπως είπε, την αποτελεσματικότητα του κράτους. Και όλα αυτά ενώ υπάρχουν δεκάδες νεκροί και τραυματίες, ορισμένοι από αυτούς δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Επειδή βρέθηκα από τις πρώτες στιγμές μέσα στις εξελίξεις και έζησα από κοντά όλη εκείνη τη νύχτα, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι το σύνολο των μηχανισμών του κράτους, από τα ένστολα τμήματα μέχρι την περιφέρεια, τους Δήμους, την πολιτική προστασία, τις υγειονομικές δομές, ανταποκρίθηκαν θετικά και λειτουργήσαν αποτελεσματικά. Όσο και αν ο τελικό αριθμό θυμάτων θολώνει την εικόνα. Δηλώνει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο αναπληρωτή Υπουργό Υγεία και στοχοποιώντα μάλιστα τον πρόεδρο τη Ποεδίν, υποστηρίζει ότι ο ανθρώπινο πόνο και ο θάνατο δεν μπορεί ποτέ να αποτελεί μέσω πολιτική επίπλευση, ακόμα και για πολιτικού φελού, όπω αναφέρει χαρακτηριστικά. Βέβαια, ο κ. Πολάκη παραδέχεται ότι οι λάθη και αστοχίε μπορεί να έγιναν μέσα στο ξεδίπλωμα τη γιγαντιέ αυτή επιχείρηση έκτακτη ανάγκη αλλά ακόμα και αυτά, όπως λέει, θα αξιολογηθούν και θα αποδοθούν ευθύνε όπου υπάρχουν αμέσως μετά το πέρας της γενικής κατάστασης συναγερμού. Οι νέες δηλώσεις Πολάκη προκάλεσαν την οξύτατη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Η ύβριση του κυρίου Πολάκη ότι οι νεκροί στο μάτι θολώνουν την εικόνα των επιδόσεων της κυβέρνησης επιβεβαιώνει τον κινησμό που διατρέχει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και την επιχείρηση συγκάλυψης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κύριο Πολάκη έπρεπε να είχε αποπεμφθεί χθε, γιατί δεν νοείται άνθρωπο να προσβάλλει νεκρού. Όμω είναι εκεί για να στηρίζει και να εκτελεί οδηγίε του Πρωθυπουργού. Άλλωστε, οι ευθύνε έχουν ονοματεπώνυμο. Αλέξη Τσίπρα. Η συνέντευξη του κυρίου Πολάκη είναι ντροπιαστική. Δεν μπορεί αυτό ο άνθρωπο να στέκεται ω υπουργό όταν βγαίνει και λέει αυτά. Είναι αντιλήψει μια πολύ σκληρή προπαγάνδα. Ενό ανθρώπου, ο οποίο δεν θα έπρεπε να είναι μέλο οποιασδήποτε κυβέρνηση, ανέφερε ο εκπρόσωπο του κινήματο Αλλαγή, Παύλο Χριστίδη. Η δήλωση, και 12 ημέρε μετά την τραγωδία τη 23η Ιουλίου, δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη και από του χρήστε των μέσων κοινωνική δικτύωση, που εμφανίζονται οργισμένοι. Οι περισσότερε αναρτήσει ξεχυλίζουν από οργή για τον αναπληρωτή Υπουργό Υγεία. Στο μεταξύ, στην πρώτη τη συνέντευξη μετά την εθνική τραγωδία. Η Περιφερειάρχη Αττική τονίζει: Κανεί δεν μπορεί να λέει ότι τα κάναμε όλα καλά όταν υπάρχουν νεκροί. Αυτό όμω συμβαίνει σε κάθε τραγωδία στον τόπο μα. Ισχυριζόσαστε ότι τα κάναμε όλοι όλα τέλεια, όμω ο αριθμό των νεκρών λέει άλλα. Δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε σε μία συγνώμη ή στην έκφραση συλληπιτηρίων για τα θύματα, γιατί αυτά δεν αρκούν. δηλώνει στην εφημερίδα των συντακτών η Περιφερειάρχη και προσθέτει: Μελετώντα εκ των με ηρεμία τα στοιχεία, την πορεία και την ταχύτητα τη φωτιά. Νομίζω ότι όντω ήταν πολύ δύσκολο να εκτιμηθούν από του επιχειρησιακά αρμόδιου τα στοιχεία τη. Αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Δούρου σημειώνει: Ο Πρωθυπουργό ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και θα πράξει αναλόγω όταν έλθει η ώρα. Αν κάποιοι προσπάθησαν, όπω λέει, να τον παραπλανήσουν ή να εξοραίσουν καταστάσει, είμαι σίγουρη ότι την ώρα που πρέπει θα πάρουν την απάντησή του. Την ίδια ώρα το μάτι μετρά τι πληγέ του. Εκεί βρέθηκε ο Χρήστο Πίρτζη. Όπω βλέπετε, οι υλοτόμοι ήδη και συνεργεία έχουν ξεκινήσει να υλοτομούν μέσα στις αστικέ περιοχέ για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την εικόνα τη περιοχή αλλά να μην έχουμε και προβλήματα επικίνδυνοτητα. Το ίδιο ισχύει και με τις υποδομές που έχουν καταστραφεί. Και πρέπει να αναταχθούν αλλά και με τι αιτήσει και τι διαδικασίε για τα κατεστραμμένα σπίτια που υπάρχουν, μια και το Σαββατοκύριακο είναι ανοιχτά και τα τέσσερα σημεία που μπορούν οι πολίτε να καταθέσουν τι αιτήσει του. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι πληρωμέ του έκτακτου βοηθήματο από την προηγούμενη εβδομάδα. Και να ευχαριστήσουμε και τα στελέχη του Υπουργείου που σε όλη αυτή τη δύσκολη προσπάθεια είναι. Πάρα πολλέ ώρε την ημέρα εδώ και έχουν κάνει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα μα για να είμαστε στο πλευρό των συμπολιτών μα. Μέτρα για του συνταξιούχου που επλήγησαν, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στα συνόρια με τον Υπουργό, με το Υπουργείο, αποφάσισε να καταβάλει δύο επιπλέον συντάξεις, να το πούμε έτσι, στου mm. ήδη συνταξιούχου και σε αυτού που θα υποβάλουν αίτηση για που έχουν βάλει έτσι για σύνταξη και θα ήταν ας πούμε συνταξιούχη τον Ιούλιο του 2018. Στην ιστοσελίδα της ελληνικής κυβέρνησης www.government.gov.gr έχουν αναρτηθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το σύνολο των προβλεπόμενων μέτρων στήριξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές. Πραγματοποιήθηκε το πρωί η παράδοση παραλαβή του Χαρτοφυλακίου Προστασίας του Πολίτη μετά την αποδοχή της παρέτησης του Νίκου Τόσκα. Κάνοντα έναν απολογισμό τη θητείας του, ο κύριο Τόσκα αναφέρθηκε στην πολύ νεκρή τραγωδία στο Μάτι, λέγοντα πω η συνείδησή του του επέβαλε να θέσει από την πρώτη στιγμή στον Πρωθυπουργό την παρέτησή του. Από την πλευρά του, ο Υπουργό Εσωτερικών, πάνω Κουρλέτης, ο οποίο αναλαμβάνει τι σχετικέ αρμοδιότητε, επέμεινε στο θέμα τη κατεδάφιση των αυθερέτων τονίζοντα ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κάνει τομέ να συγκρουστεί με συμφέροντα, όσο και αν κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτό είναι αποπροσανατολιστικό. Η καθυστερημένη συγκεκριμένη παρέτηση η Τόσκα συνοδεύτηκε από ομοβροντία σκληρών ανακοινώσεων από όλα τα κόμματα. 11 ημέρε μετά το ξέσπασμα τη φωνική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική, ο Νίκο Τόσκα υπέβαλε παρέτηση και έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό. Ο αναπληρωτή Υπουργό Προστασία του Πολίτη υπέβαλε την παρέτησή του σε συνάντηση που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ την είχε καταθέσει και την περασμένη εβδομάδα και δεν είχε γίνει αποδεκτή. Άμεση ήταν η αντίδραση τη αντιπολίτευση που έκανε λόγο για παρέτηση που ήρθε αργά, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Σύμφωνα με το μέγαρο Μαξίμου, η παρέτηση Τόσκα έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό, καθώ εκτιμήθηκε ότι έχει παρέλθει η κατάσταση έκτακτη ανάγκη και ο Αλέξης Τσίπρας τον ευχαρίστησε για τη συνεργασία όλων των τελευταίων χρόνων. Οι αρμοδιότητε προστασία του πολίτη περιέρχονται στον Υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη. Η συνείδησή μου επέβαλα από την πρώτη στιγμή να καταθέσω στον Πρωθυπουργό την παρέτησή μου. Ήταν το αυτονόητο και το ελάχιστο. Και α δήλω να κατ' επανάληψη ότι όλα αυτά τα σχεδόν τρία χρόνια ότι δεν είμαι βιδωμένο με την καρέκλα μου. Κάποιοι δεν με πίστευαν. Δεν είμαι επαγγελματία πολιτικό, δεν το επιδίωξα, αλλά και ούτε προφταίνω να γίνω. Είμαι στρατιώτη που έδινα τι μάχε με γνώμονα πάντα τον άνθρωπο και το δημόσιο συμφέρον. Ένα διαρκέ εμπόδιο ω αποτέλεσμα των ακραίων πολιτικών λιτότητα. Μέσα σε αυτέ τι δύσκολε συνθήκε, ο Νίκο Οτόσκα θεωρώ ότι έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Ο κύριος Τόσκα σε δήλωσή του ευχαριστεί όλους όσοι παρέμειναν μαζί του στα δύσκολα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη με την οποία τον περιέβαλε κατά τη διάρκεια των υπουργικών καθηκόντων του. Η φυσική καταστροφή και οι απώλειες τόσων συνανθρώπων μας στο μάτι ξεπερνάει τη βούλησή μου να συνεχίσω, κάτι το οποίο είχα δηλώσει και δημοσίω από την πρώτη στιγμή σημείωσε και πρόσθεσε. Προσπάθησα σε όλη μου τη ζωή να προσφέρω στην υπεράσπιση και στην προστασία αυτού του τόπου και των πολιτών. Για Με μια δεικτική ανακοίνωση, το γραφείο τύπου τη Νέα Δημοκρατία σχολιάζει την όψιμη, όπω σημειώνει, η αποδοχή τη παρέτηση του κυρίου Τόσκα από τον Πρωθυπουργό. Η Πυραιό επισημαίνει ότι οι ευθύνε έχουν ονοματεπώνυμο Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιο και η κυβέρνησή του δεν έχουν το θάρρο να τι αναλάβουν. 11 ημέρε μετά την τραγωδία, η παρέτηση του κυρίου Τόσκα είναι πολύ λίγη και έρχεται πολύ αργά για να ικανοποιήσει το κοινό αίσθημα. Είναι πολύ αργά, κύριε Τσίπρα, δήλωσε και ο εκπρόσωπο τύπου του κινήματο Αλλαγή Παύλο Χριστίδη. Η προσπάθεια εξαπάτηση του ελληνικού λαού εξακολουθεί να είναι η πρώτη προτεραιότητά σα, τόνισε. Και πρόσθεσε: Η καθυστερημένη αποπομπή του κυρίου Τόσκα δεν πρόκειται όμω να ξεγελάσει κανέναν. Αναλάβετε την πολιτική ευθύνη για την ανίποτη τραγωδία στην Ανατολική Αττική και παρετηθείτε. Αν φυσικά έχετε φιλότιμο και τσίπα. Το ΚΚΕ επισημαίνει η παρέτηση του Υπουργού της Κυβέρνησης που τα έκανε όλα καλά στόχο έχει να εκτονώσει την αγανάκτηση του λαού αλλά και να κρύψει τις πραγματικές αιτίες της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική. Με αλλαγές προσώπων τονίζει δεν επιλύονται τα προβλήματα από την έλλειψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας και την υποχρηματοδότηση της δασοπροστασίας και πυρόσβεσης σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο άνθρωπο που προσπαθούσε και δεν έβρισκε ένα λάθο για το θάνατο τουλάχιστον 85 ανθρώπων εν καιρό ειρήνη, τελικά παρετήθηκε. Τι μέρε του στο Υπουργείο τη πλήρωσαν ακριβά οι Έλληνε. Από τα εξάρχεια μέχρι το μάτι, δήλωσε ο επικεφαλή του ποταμιού, Σταύρο Θοδωράκη. Μέσα σε κλίμα γενικευμένη ένταση και αγανάκτηση, οι κάτοικοι και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο του Μαραθώνα ζήτησαν την παρέτηση του Δημάρχου Ηλία Ψινάκη, στον οποίο χρεώνουν την ολιγορία που υπήρξε σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση της φωνικής πυρκαγιάς που κατέκαψε την Ανατολική Αττική και ειδικότερα το Μάτι. Το σχετικό ψήφισμα για την παρέτηση του Δημάρχου Μαραθώνα μετά τα τραγικά αποτελέσματα τη φωνική πυρκαγιά εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο τη πόλη έπειτα από μια θιελόδη συνεδρίαση. Η απόφαση ήταν ομόφωνη με την αντιπολίτευση αλλά και τη συμπολίτευση να ψηφίζει ναι στην παρέτηση του κυρίου Ψινάκη. Το ψήφισμα αναμένεται να επιδοθεί τη Δευτέρα στον Υπουργό Εσωτερικών, πάνω Σκουρλέτη. Ωστόσο, το μόνο που δεν μπορεί να απομακρύνει από μόνο του αυτό τον κύριο Ψινάκη από τη θέση του. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν παρετείται κάνοντας λόγο για ανθρωποφα... ανθρωποφαγία. Δρυμή κατηγορώ εναντίον του Δημάρχου Μαραθώνα Νέας Μάκρης, Ηλία Ψινάκη, εξαπέλυσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι που έλαβαν το λόγο στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης με αντικείμενο την έκδοση ψηφίσματος με το οποίο θα ζητείτε η παρέτηση Ψινάκη. Το ψήφισμα με το οποίο ζητείται η παρέτηση του Δημάρχου εγκρίθηκε ομόφωνα με τις ψήφους και των 25 παρόντων συμβούλων, ενώ από το σύνολο των 33 απουσίαζαν οι υπόλοιποι 8. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι στηλίτευσαν τη στάση του Ηλία Ψινάκη. Επισήμαναν ότι η παρέτηση δεν ζητήθηκε για να ξεπληθούν οι ευθύνε, ενώ καταγγέλθηκε και η ακύρωση τη παράσταση τη Αντιγόνη. Σημειώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε απόντο του Ηλία Ψινάκη. Άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι επεσήμαναν ότι ο Δήμαρχο ασκεί πλημελώ τα καθήκοντά του, ενώ τονίστηκε ότι ο Δήμο πρέπει να μείνει δίπλα στου ανθρώπου που τον χρειάζονται. Όπω υπόθηκε, οι υπάλληλοι παρετούνται, οι υπηρεσίε πλέον είναι ακέφαλε. Δημοτικό σύμβουλο, και όλη το βράδυ Ακριβά. σε οι καμένοι, χρειάζεται ένα Σύμβουλος αναρωτήθηκε τι θα γίνει αν ο Ψινάκης δεν παρετηθεί. Θα καταρρεύσουν όλα, αναρωτήθηκε. Μετά από τέσσερα χρόνια διοίκηση ενό ανίκανου δημάρχου, σήμερα λοιπόν, μετά από μια τέτοια τραγωδία, επιτέλους το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποπέμψει σύσσωμο να αποπέμψει σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο την πολιτική χολέρα που βρήκε τον τόπο μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Την άρνηση του να παρετηθεί είχε διαμηνήσει ο Δήμαρχο Μαραθώνα. Ο κ. Ψινάκη, που αρνήθηκε να παραστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε κάνει σαφή τη θέση του μετά την έξοδό του από την Ευελπίδων, όπου είχε καταθέσει για τι φωνικέ πυρκαγιέ. Δεν θα ακολουθήσω αυτόν τον αδιέξοδο και καταστροφικό δρόμο. Δεν θα νομιμοποιήσω με την παρουσία μου μία μεθοδευμένη αντισυνταγματική διαδικασία που δεν προβλέπεται από κανένα νόμο, καμία διάταξη και δεν έχει κανένα νομικό προηγούμενο. Έχει μόνο ένα στόχο. Τη διαπόμπευση και την ανθρωποφαγία, τόνισε ο κύριο Ψινάκη σε δελτίο τύπου που εξέδωσε. Και όλο αυτό που είδατε χθε, αφήστε του δημοτικού συμβούλου, τον κόσμο που ήταν απ' έξω, τον κόσμο που εμεί δεν μπορούμε να τον κοιτάξουμε και δεν έχουμε δικαίωμα να τον κοιτάξουμε στα μάτια. Εμεί απευθύνουμε ένα SOS αυτή τη στιγμή. Κάποιο να βοηθήσει αυτού του ανθρώπου να ξαναπατήσουν στα πόδια του. Το ότι θέλουμε να φύγει ο Ψινάκη δεν είναι μια πολιτική κίνηση. Είναι μια Ο Δήμαρχο Μαραθώνα χαρακτήρισε την 23η Ιουλίου ω την ημέρα που η εμπειρία τη εθνική τραγωδίας σημάδεψε το μέλλον του Μαραθώνα και όλη τη Ελλάδα. Τι συνέπειε τη οποία, όπω είπε, ο Δήμο βίωσε και θα βιώνει για καιρό. Μια τραγωδία σε κλίμακα αντίστοιχη ενό πολέμου. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε να μην ζήσουμε παρόμοιε τραγωδίε, τόνισε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, Προκόπη Παυλόπουλο από την Κεφαλονιά. Το μεγάλο πένθο είναι νοπό και οι σκέψει μα αυτέ τι στιγμέ μένει αμετακίνητα προσιλωμένη Στη μνήμη των συνανθρώπων μα που χάθηκαν τόσο άδικα και στον αγώνα ζωή που δίνουν οι τραυματίε στο κρεβάτι του πόνου, είπε. Στην εκπλήρωση αυτού του χρέου, μα καλεί και το ίδιο το πνεύμα τη σημερινή συνάντηση, αν αναλογιστεί κανεί, τη μεγάλη και συγκινητική συμπαράσταση ηθική και ηλική. Τη ανά τον κόσμο διασπορά μα προ όσου επλήγησαν από τη φωνική πυρκαγιά, δήλωσε επίση ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ο κ. Παυλόπουλο κήρυξε την έναρξη εργασιών στην 19η συνάντηση από Δήμων Κεφαλήνων και Ιθακισίων, ενώ έκανε και τα αποκαλυπτήρια του Αδριάντα, του Γεράσιμου Αρσένη. Εμεί οι Έλληνε ξέρουμε πω ό,τι σημαντικό δημιουργήσαμε το πετύχαμε ενωμένοι. Ξέρουμε το κόστος του διχασμού, ξέρουμε ότι μα τύχησε ακόμη και κομμάτια του εθνικού μας κορμού και δεν είμαστε διατεθειμένοι, σας βεβαιό... να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος, διεμήνυσε από την κεφαλονιά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος κήρυξε τις εργασίες της 19ης ετήσιας συνάντησης από Δήμων, Κεφαλήνων και Ιθακησίων Οδυσσέψ... χωρίς απόδοση τιμών εξαιτίας του πένθους για την τραγωδία στην Ανατολική Αττική, άνοιξε την ομιλία του με αναφορά στην εθνική τραγωδία. Σκέφτηκα αν θα έπρεπε να είμαι σήμερα εδώ και νομίζω ότι ορθώς συναποφασίσαμε με τον κύριο Δήμαρχο ότι πρέπει να είμαι σήμερα εδώ γιατί η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να παίρνουμε τα μηνύματα που μας αναλογούν ακόμα και από τις καταστροφές. Γιατί αν θέλουμε να τιμούμε τη μνήμη εκείνων που έχασαν τη ζωή τους και αν θέλουμε να τιμούμε και αυτού που δίνουν τον αγώνα ζωής. Πέρα από όλα δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ αυτή την καταστροφή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε για τα εθνικά θέματα, κάνοντας έναν απολογισμό του τι έχει συμβεί έω σήμερα και τι πρέπει να υπερασπισθούμε. Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Ελλάδα αποτελεί, και αυτό είναι πια οριστικό και αμετάκλητο, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σκληρού πυρήνα της, της Ευρωζώνης και επίσης ένα συνεπή σύμμαχος, όπως είπε, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Έχουμε έφερος στη δημοκρατία. Κοινολογικό να υπάρχουν αντιθέσεις, αντιπαραθέσεις, ορισμένε φορέ και σε υψηλού τόνου. Σε ό,τι αφορά όμως τα εθνικά μας θέματα, διαφορές δεν υπάρχουν. Εκεί είμαστε ενωμένοι. Και βρίσκομαι εδώ υπό την ιδιότητά μου ως πρόεδρος της να σα ότι είναι ο ρόλο του Πρέδρου τη Δημοκρατία, αυτή την ενότητα να τη θωρακίσει. Στη συνέχεια, ο κύριο Παυλόπουλο απευθύνθηκε προ του Αποδήμου, λέγοντα: Είμαστε υπερήφανοι για εσά, υπερήφανοι για την πρόοδό σα και το κύρο σα, εκεί που ζείτε και δραστηριοποιείστε. Ενώ αναφέρθηκε και στην ψήφο των Αποδήμων, δηλώνοντα ότι οι Αποδήμοι είναι αυτοί στου οποίου στηριζόμαστε για να πάει μπροστά ο τόπο. Θέλουμε όλοι να αναλογιστούμε το χρέο μα απέναντι στη διασπορά. Σα θυμίζω ότι είναι ο μόνο εκτελεστικό νόμο του συντάγματο μετά την αναθεώρηση του 2001, που προβλέφθηκε η ψήφο των Αποθήμων. Ο μόνο εκτελεστικό νόμο ο οποίο δεν έχει εκδοθεί. Απ' τη μεγάλη πλειοψηφία, όταν το είχα φέρει υπουργό, ήταν μεγάλη πλειοψηφία, δεν έφτασε στι 200 ψήφου που ήταν απαραίτητε. Οφείλουμε να τελειώσουμε την εκδοχή και σε αυτό πρέπει να συμβάλλουν όλε οι δημοκρατικέ πολιτικέ δυνάμει. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία έκανε τα αποκαλυπτήρια του Αδριάντα του Γεράσιμου Αρσένη στο Αργοστόλι, τον οποίο χαρακτήρισε πρότυπο πατριώτη πολιτικού. Κυρώσει κατά των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών τη Αμερική ανακοίνωσε ο Ταγί Περντογάν σε αντίπεινα για αντίστοιχη απόφαση του Λευκού Οίκου, που συνδέεται με την συνεχιζόμενη κράτηση του Πάστορα Μπράνσον. Ο πρόεδρο τη Τουρκία, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι η αποφάση τη Ουάσιγκτον να παγώσει την περιουσία των Υπουργών Δικαιοσύνη και Εσωτερικών τη χώρα του στι Ηνωμένε Πολιτείε δεν αποτελεί αποδεκτή κίνηση μεταξύ στρατηγικών συμμάχων και κάλεσε τον Ντόναλτ Τραμπ να χαλάσει το παιχνίδι, στο οποίο όπω είπε, τον έχουν μπλέξει. Τα δόντια του στι Ηνωμένε Πολιτείε έδειξε για άλλη μια φορά ο Ταχύ Περδογάν Ανακοινώνοντα ότι προχωρά σε αντίπεινα εναντίον τη Ουάσιγκτον, λέγοντα ότι θα παγώσουν τα όποια περιουσιακά στοιχεία των Αμερικανών Υπουργών Δικαιοσύνη και Εσωτερικών στην Τουρκία. Το τελευταίο βήμα που έκαναν οι Ηνωμένε Πολιτείε για την υπόθεση του Πάστορα Μπράνσον δεν ταιριάζει σε έναν στρατηγικό εταίρο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έδειξαν σοβαρή ασέβεια. με αυτό το βήμα, δήλωσε ο Τούρκο σε ομιλία του στην Άγκυρα. The mentality behind confiscating the property of my interior and justice ministers in connection with Brunson is not a good mentality. It is impossible to accept such an approach toward my ministers, who don't own any property in the U.S. What will happen now? We stayed patient until last night. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επέβαλαν κυρώσεις στους Τούρκους Υπουργούς με τα ίδια χαρτοφυλάκια για το ρόλο τους στη σύλληψη και την κράτηση του Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον. Η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στον Υπουργό Δικαιοσύνης Αμπτουλαμίτ Γιούλ και εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού. Κάτι που σημαίνει ότι τα όποια περιουσιακά στοιχεία ή συμφέροντά τους επί αμερικανικού εδάφους παγώνουν, ενώ απαγορεύεται σε Αμερικανούς να κάνουν συναλλαγές μαζί τους. Η Άγκυρα είχε προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. Ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέου, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Ουάσιγκτον είχε κάθε πρόθεση να συνεργαστεί με την Τουρκία και εξέφρασε την ελπίδα ότι το θέμα των Αμερικανών που κρατούνται στην Τουρκία θα επιληθεί μέσα στι προσεχεί ημέρε. Ο Άντριου Μπράνσον κατηγορείται για τρομοκρατία στην Τουρκία. Στι 25 Ιουλίου τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό. Οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική απαιτούν την άμεση απελευθέρωσή του έπειτα από 1,5 χρόνο που πέρασε σε τουρκική φυλακή, καθώ διώκεται για σχέσει με τρομοκρατικέ οργανώσει και κατασκοπία. κατηγορίες που ο ίδιο ο ιερωμένο και η Αμερικανική Κυβέρνηση απορρίπτουν. Δεν εκδίδεται στι τουρκικέ αρχέ ο δημοσιογράφος και ιστορικό τη γειτονική χώρα, Τουργκούτ Καγιά, μετά από απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνη Σταύρου Κοντονή. Ο Υπουργό, όπω έχει δικαίωμα εκ του νόμου, διέγραψε την απόφαση του Αριού Πάγου που είχε γνωμοδοτήσει υπέρ τη έκδοση στην Τουρκία του 45χρονου Τουρκού Τκαγιά, ο οποίο από τι αρχέ Ιουνίου είχε προχωρήσει σε απεργία πείνα, αντιδρώντα το ενδεχόμενο παράδοσή του στην τουρκική δικαιοσύνη. Σύμφωνα με πηγέ του Υπουργείου Δικαιοσύνη, η τελική απόφαση για μία έκδοση του 45χρονου δημοσιογράφου και ιστορικού ήταν μονόδρομο, καθώ τι προηγούμενε ημέρε είχε ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή Ασύλου να του χορηγηθεί πολιτικό άσυλο. Προηγήθηκε αντίθετη απόφαση του Αριού Πάγου, που είχε πει ναι στην έκδοση του Τουρκούτ Καγιά, με αποτέλεσμα 45χρονο να προχωρήσει σε απεργία πείνα. Τελικά ήρθε η απόφαση τη Επιτροπή Ασύλου στι 20 Ιουλίου, που οδήγησε στην απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνη για τη μία έκδοσή του. Πλέον αναμένεται η αντίδραση της Άγκυρας για την απόφαση του Σταύρου Κοντονή, με δεδομένο πως οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι ήδη τεταμένες, λόγω των οχτώ Τούρκων αξιωματικών και των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, μένει να δούμε αν η υπόθεση του Τουρκούτ Καγιά θα ρίξει λάδι στη φωτιά. Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως στις αρχές Ιουνίου, όταν ο Άριος Πάγος είχε αποφασίσει υπέρ της έκδοσης του Τουρκού Καγιά στην Τουρκία, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης πανηγύριζαν κάνοντας λόγο για απόφαση έκπληξη. Ωστόσο, σήμερα μετέδωσαν ω έκτακτη είδηση την απόφαση Παύλα Σκάνδαλο του Σταύρου Κοντονή. Ανησυχητική αύξηση στα κρούσματα τη νόσου των Λεγεωναρίων, κατέγραψαν οι αρμόδιε υπηρεσίε υγεία την περασμένη χρονιά σε ταξιδιώτε που επισκέπτονται την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Μετά και από τα πρόσφατα κρούσματα, το Κέντρο Ελέγχου Λιμόξεων και Πρόληψη Νοσημάτων, το ΚΕΛΠΝΟ, Προειδοποιεί του πολίτε για του κινδύνου, δίνοντα ιδιαίτερη σημασία στην πρόληψη τη νόσου, ιδίω κατά την κορύφωση τη τουριστική περίοδου στη χώρα μα. Για την όσο των Λεγεωναρίων ενημερώνει του πολίτε το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψη Νοσημάτων και Ελπνό, με αφορμή περιστατικά που καταγράφονται και στην Ελλάδα. Όπω εξηγεί, η Λεγεωνέλωση είναι μια οξία λίμωξη του αναπνευστικού, που προκαλείται από τα βακτηρίδια του γένου Λεγεωνέλα και εμφανίζεται με δύο μορφέ. Τον πυρετό, που αποτελεί αυτοπεριοριζόμενη λίμωξη που μοιάζει με γρυπόδη συνδρομή, και την νόσο των λεγιοναρίων που εκδηλώνεται κυρίως ως πνευμονία και είναι δυνητικά θανατηφόρα σε ποσοστό περίπου 5 έως 30% των κρουσμάτων. Αυτό που έχει σημασία πάντως για το ευρύ κοινό είναι να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, δηλαδή τα, να πολιμένεις σωστά και να συντηρεί σωστά τα κλιματιστικά. Σύμφωνα με το Κέλπνο, η Λεγιονέλα είναι ένα βακτηρίδιο ευραίος διαδεδομένο στη φύση που απαντάται στο υδάτινο περιβάλλον και μπορεί να απικήσει όλα τα συστήματα ίδρευσης. Τόσο το δίκτυο παροχής θερμού όσο και το δίκτυο παροχής κρύου νερού. Ιδανικές συνθήκες πολλαπλασιασμού παρουσιάζονται στο δίκτυο διανομής νερού σε θερμοκρασίες από 20 έως 50 βαθμούς Κελσίου. Η μετάδοση της νόσου γίνεται με εισπνοή του βακτηριδίου, όταν νερό που είναι μολυσμένο διασκορπίζεται στον αέρα υπό μορφή σταγονιδίων. Η νόσο είναι μια νόσο που κάνει μια σοβαρή πνευμονία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι και ιδιαίτερα. Ε, σοβαρή μπορεί να είναι ανθρώπους που έχουν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, κάτι αντίστοιχο με τη γρήπη που λέμε το χειμώνα. Άνθρωποι ενό κατασταλμένου, άνθρωποι που έχουν τα χρόνια καρδιολογικά ή πνευμονολογικά, κυρίω νοσήματα. Ένα βακτήριο που είναι ευρέω διαδεδομένο στη φύση και το οποίο βρίσκεται γενικότερα στα περισσότερα συστήματα νερού. Για την πρόληψη εμφάνιση τη νόσου, απαιτείται η συστηματική λήψη κατάλληλων μέτρων. Για τη σωστή λειτουργία των υδραυλικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων με υδρόψυκτου πύργου ψήξη, ιδιαίτερα σε χώρου όπω ξενοδοχειακέ εγκαταστάσει, αθλητικέ εγκαταστάσει, υδάτινα πάρκα, νοσοκομεία, ιαματικά λουτρά, κρουαζιερόπλια, αλλά και η αποφυγή δημιουργία εστίας μόλυνση στα σημεία των δικτύων, όπου παρατηρείται συχνή αυξομείωση τη θερμοκρασία και εμφανίζονται εναποθέσει αλάτων και ξένων σωμάτων γενικότερα. Κάνουμε τη συντήρηση κάθε χρόνο και τίποτα άλλο. Δύο φορέ το χρόνο καθάρισμα. Το ΚΕΛΠΝΟ τονίζει ότι η νόσο των λεγεωναρίων δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ούτε μέσω τη χρήση οικιακών κλιματιστικών ή κλιματιστικών αυτοκινήτων που διαθέτουν αερόψυκτο σύστημα. Και πω η συνήθι θεραπεία περιλαμβάνει την ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιωτικών. Το ΚΕΛΠΝΟ καταγράφει τα κρούσματα της νόσου μέσω του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης νοσημάτων και ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες, προκειμένου όπου είναι απαραίτητο να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης. Κατά το 2017 παρατηρήθηκε αύξηση στα κρούσματα λεγεωνάριων σε ταξιδιώτε σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα. Ιστορικό κύμα καύσωνα πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, με την Ισπανία και την Πορτογαλία να βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, καθώ μέσα στο Σαββατοκύριακο οι θερμοκρασίε αναμένεται να σπάσουν κάθε ρεκόρ. Είναι χαρακτηριστικό, πω έω αύριο Κυριακή, οι θερμοκρασίε στην Ιβυρική ενδέχεται να ξεπεράσουν το πανευρωπαϊκό ρεκόρ των 48 βαθμών Κελσίου, που κατέχει η Αθήνα από το 1977. Δύο θάνατοι αποδόθηκαν σε θερμοπληξία αυτή την εβδομάδα στην Ισπανία, όπου το κύμα καύσωνα εντύνεται. Από τα πρώτα θύματα, ένας 40χρονος εργάτης Νιγηριανής καταγωγής, ο οποίος εργαζόταν σε εργοτάξιο αυτοκινητοδρόμου κοντά στη Μούρθια και ένας 78χρονος συνταξιούχος που φρόντιζε το περιβόλι του στην ίδια περιοχή. ή αλλά ώρα ώρα Η Παρασκευή ήταν μία από τι πιο ζεστέ ημέρε του καλοκαιριού στην Ισπανία, με θερμοκρασίε που σκαρφάλωσαν στου 40 βαθμού στη Μαδρίτη, του 42 στη Σεβίλη και στην Ανδαλουσία, του 43 στην Κάθερε και του 44 στην Πανταχώθ στην Εξτρεμαδούρα. Σύμφωνα με τη Μετρολογική Υπηρεσία, είναι χαρακτηριστικό πω έω την Κυριακή οι θερμοκρασίες στην Ιβυρική ενδέχεται να ξεπεράσουν το πανευρωπαϊκό ρεκόρ των 48 βαθμών Κελσίου που κατέχει η Αθήνα από το 1977. Η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας εξέδωσε προειδοποίηση στην οποία αναφέρει ότι ο καύσωνας στα νοτιοδυτικά θα είναι ιδιαίτερα έντονος και θα έχει διάρκεια. <Τελευταίς> la verdad que hemos tenido un verano muy bueno y ahora son estos cuatro días que Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Πορτογαλίας ανέφερε ότι ακόμη και κατά τις νυχτερινές ώρες οι θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας αναμένεται να παραμείνουν στους 25 με 30 βαθμούς Κελσίου. Από τις αρχές του χρόνου, ο καιρός στην Πορτογαλία ήταν αρκετά δροσερός και υγρός σε σχέση με πολλά άλλα τμήματα της Ευρώπης αλλά η κυβέρνηση έχει λάβει αυστηρά μέτρα για να διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθούν οι φωτιές του 2017 που στήγησαν τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Στη Γερμανία ο υδράργυρος εκτινάχθηκε στους 39,2 βαθμούς στα ανατολικά και μπορεί να ξεπεράσει το ιστορικό ρεκόρ των 40,3 βαθμών Κελσίου λόγω του καύσωνα και της ανόδου της θερμοκρασίας σε δύο από τα μεγαλύτερα ποτάμια της χώρας, τον Ρήνο και τον Έλβα, τα ψάρια πεθαίνουν από ασφυξία και οι αρχές του Αμβούργο διέταξαν να διοχετευτεί φρέσκο νερό σε αρκετές λίμνες για να αυξηθούν τα ποσοστά οξυγόνου. Επιπλέον, την περασμένη εβδομάδα, οι πολωνικέ αρχέ απαγόρευσαν τον Κολύμπη σε πάνω από 50 παραλίε κατά μήκο των ακτών της χώρας, τη χώρα στη Βαλτική, λόγω τη ανάπτυξη τοξικών βακτηριδίων στην ασυνήθιστα ζεστή θάλασσα. In Rome. Στη Γαλλία, που ψήνεται εδώ και αρκετέ εβδομάδε, οι μετρολόγοι περιμένουν σαραντάρια που θα κρατήσουν όλο το Σαββατοκύριακο. Τα τηλεοπτικά κανάλια και οι ραδιοσταθμοί ξεκίνησαν με εντολή τη Υπουργού Υγεία Ανιέ Μπιζέν να μεταδίδουν υποχρεωτικά σειρά από προειδοποιητικά σποτάκια για τα μέσα προστασία από την αφυδάτωση και τη θερμοπληξία, καθώ οι αρχέ φοβούνται επανάληψη του καύσωνα του 2003, όταν πέθαναν συνολικά πάνω από 14.800 άνθρωποι, κυρίως από τις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, όπως οι υπερήλικες, οι πάσχοντες από αναπνευστικά προβλήματα και οι άστεγοι. Στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης θα σημειωθούν θερμοκρασίες πάνω από τις φυσιολογικές στο διάστημα από τον Αύγουστο μέχρι και τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τις προγνώσεις της μετρολογικής υπηρεσίας The Weather Company. Επίθεση με μπογιές πραγματοποίησε ο Ρουβίκονα στη Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών. Σε κείμενο που αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα φύλλα προσκύμενη στον αντιεξουσιαστικό χώρο, η οργάνωση κάνει λόγο για εν μέρη συμμετοχή του στη δολοφονία δεκάδων συνανθρώπων μα στη Ραφίνα, στο Μάτι και στην Κινέτα. Κάτι που χαρακτηρίζει το κυριότερο και μεγαλύτερο έγκλημά του στην Ελλάδα. Όλοι συμφωνούν πω εάν υπήρχαν οι απαραίτητε υποδομέ για εκένωση των περιοχών και για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ο όλεθρο θα ήταν σίγουρα μικρότερο. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο καλύτερη θα ήταν η μοίρα των ανθρώπων. Όμω είναι βέβαιο πω θα ήταν καλύτερη. Το κράτο, όπως σε κάθε έκτακτη για το, ίδιο, για το, ίδιο, συνθήκη, επιλέγει να στρουθοκαμιλίζει. Προτιμά για καθαρά πολιτικού λόγου να αποφεύγει τι ευθύνε του, αναφέρεται στο κείμενο που ανήρτησαν στη ιστοσελίδα τα μέλη του Ρουβίκονα μετά την επίθεση στο Υπουργείο Υποδομών. Σε αυτό το σημείο, κυρίε και κύριοι, το δελτίο μα ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν τα νέα για τον καιρό. Καλό σα βράδυ.